τον Απρίλιο του 2019 η κυβέρνηση Τραμπ ενίσχυσε τις ήδη απαράδεκτες οικονομικές κυρώσεις προς την Κούβα σε μια απόπειρα στραγγαλισμού της κουβανικής οικονομίας. Ανέρεσε έτσι τα όποια μικρά θετικά βήματα είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση Ομπάμα τον Απρίλιο του 2015 με τη σταδιακή χαλάρωση των κυρώσεων. Τα μέτρα αυτά μειώνουν περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας και πλήττουν σε απάνθρωπο βαθμό το βιωτικό επίπεδο του κουβανικού λαού. Το ασφικτικό εμπάργκο των ΗΠΑ, που έχει επιβληθεί από το 1960, πάνω από 60 χρόνια τώρα, αποτελεί μια αναχρονιστική και απάνθρωπη πρακτική που καταδικάζεται κάθε χρόνο, εδώ και δεκαετίες, σχεδόν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προεκλογικά, ο πρόεδρος Biden δεσμεύτηκε να επανεξετάσει αυτές τις κυρώσεις. Αυτό που θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα του νέου Προέδρου είναι τα λόγια να γίνουν πράξη. Γιατί κάθε μέρα υπάρχουν σοβαρές οικονομικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις, ειδικά σε μια περίοδο που και η Κούβα μαστίζεται από την πανδημία. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πρέπει να αποφευχθεί. Σκοπός μας θα πρέπει να είναι να χτίσουμε επιτέλους γέφυρες κατανόησης και διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, στην κοινωνία των πολιτών, στο διακοινοβουλευτικό και το διακρατικό επίπεδο. Πιστεύω ότι με τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε περισσότερο. Trasladar a todos los hermanos y hermanas cubanos, a todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, un caluroso saludo en nombre del Grupo de Amistad del Parlamento Europeo con el pueblo cubano. Como sabéis, este grupo siempre os apoyará, siempre nos tenéis con vosotros. Obviamente, un año más, apoyamos y apoyaremos la resolución que se votará en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que tenemos que condenar, desgraciadamente, una vez más el bloqueo económico financiero impuesto por Estados Unidos y pedir el levantamiento. Y sobre todo pedir que tras el nefasto paréntesis del mandato de Trump se retome el camino de esperanza abierto por el presidente Obama y que el presidente Biden pues siga por ese camino. Porque además, con la pandemia mundial, yo creo que el pueblo cubano aún ha sufrido mucho más. No nos cabe la menor duda de lo que aporta Cuba y lo que ha estado aportando en la pandemia. Por ejemplo, los contingentes de médicos que desde el inicio de la pandemia trabajaron, especialmente en Italia, pero a través de todo el mundo, el contingente Henry Reed, al que hemos propuesto desde esta casa para el Premio Nobel de la Paz. Espero que salga adelante porque de verdad se lo merecen.